Καλησπέρα σας. 550 στεφανιογραφίες έχουν γίνει στο νοσοκομείο Μυτιλίνη στα 2 χρόνια λειτουργίας του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Ο διοικητής του νοσοκομείου Μυτιλίνης, κ. Γιώργος Καμπούρης, παρουσίασε στον Αιώλο στοιχεία από τις επεμβάσεις που γίνονται πλέον στο νοσοκομείο Μυτιλίνης και οι ασθενείς του νησιού αποφεύγουν την μετάβαση σε νοσοκομεία του κέντρου. Στόχος βέβαια παραμένει η 24ωρη λειτουργία του. Συμπληρώσαμε από τις 7 Σεπτεμβρίου του 2021 2 χρόνια που πραγματοποιούμε στεφανιογραφίες. Τα στοιχεία που έχουμε να παρουσιάσουμε με απόλυτη επιτυχία έχουν πραγματοποιηθεί 550 στεφανιογραφίες, 122 αγκιοπλαστικές από αυτές, 4 περικαρδιοκεντήσεις, 11 πρωτογενείς αγκιοπλαστικές και 15 επεμβάσεις αγκιοχειρουργικής φύσης. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν την ταλαιπωρία και οι συγγενείς τους και την οικονομική αιμορραγία και εξυπηρετήθηκαν εδώ. Αρκεί να σας πω ότι τα αισθήματα ασφάλειας που νιώθει εδραιώθηκαν, διότι είχαμε αύξηση σε σχέση με τον πρώτο χρόνο κατά 25% των στεφανιογραφιών. Δηλαδή, πλέον οι κάτοικοι του νησιού εμπιστεύονται τον στεφανιογράφο, εμπιστεύονται την έμπειρη ομάδα. Εγώ για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω και τον επεμβατικό καρδιολόγο, τον κύριο Μίλκα, ο οποίος διαρκώς έρχεται ανελιπώς κάθε Τρίτη και μένει και φεύγει την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, αλλά και όλο το προσωπικό της κλινικής καρδιολογικής και το διευθυντή της καρδιολογικής, ο οποίος πραγματικά συμβάλλει και βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή, και τον κύριο Κικίλια, αλλά και τους τεχνολόγους, οι οποίοι μαζί με τους νοσηλευτές, οι οποίοι πραγματικά αποτελούν μια άριστη ομάδα και προσφέρει με ασφάλεια υψηλού επίπεδου υπηρεσίας στους κατοίκους τόπου μας. Παραμένει σταθερή επιδίωξή μας και είμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση να πείσουμε επεμβατικούς καρδιολόγους ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να έρθουν στο νησί μας μόνιμα. Ήδη έχει την ανάλογη εμπειρία ο κύριος Κικίλιας και περιμένει την έγκριση ώστε να μπορεί αυτός να αναλάβει να κάνει στεφανιογραφίες από μόνος του όταν έχει ξεπεράσει τις 550 στεφανιογραφίες.